Γεια σας, παιδιά. Κάνω μία έκτακτη έτσι, ένα έκτακτο βιντεάκι, λίγο για κάποια θεματάκια τώρα που τελειώνουν οι μέρες της εγγραφής για το Ακρόπολης και το Πανελλήνιο Νογκί. Σε ό,τι αφορά λίγο τις εγγραφές με τις κάρτες, επειδή όπως το φαντάστηκα όλοι αποφάσισαν να γραφτούν την τελευταία εβδομάδα και τελευταία εβδομάδα τρέχουμε και δεν φτάνουμε για το θέμα με τις κάρτες και τις πιστωτικές εννοώ για την εγγραφή στο σύστημα. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να το έχω πει αυτό στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει, γι' αυτό ζητώ εγώ συγγνώμη, ήταν δικό μου το λάθος. Αλλά να πω ότι το σύστημα δέχεται όλες τις κάρτες. Όταν λέω όλες τις κάρτες, εννοώ πιστωτικές ή χρεωστικές. Αρκεί να είναι Visa, έτσι, να λέει ας πούμε η κάρτα ότι είναι Visa ή Mastercard. Απλά τι συμβαίνει μερικές φορές με τις χρεωστικές. Πολλές φορές όταν εκδίδει μια τράπεζα μια χρεωστική κάρτα υπάρχει περίπτωση η τράπεζα αυτή να μην επιτρέπει κάποιες συνδιαλλαγές μέσω ίντερνετ. Μιλάω για τις χρεωστικές, δεν μιλάω για τις κλασικές πιστωτικές κάρτες. Επομένως, αν σας βγάζει κάποιο κόλλημα ότι είναι decline η κάρτα, μπορεί να είναι για διάφορους λόγους. Το ένα είναι ότι μπορεί να μην το εγκρίνει η τράπεζά σας. Όχι το σύστημα όμως, το σύστημα δεν έχει πρόβλημα, το σύστημα τις δέχεται. Να μην εγκρίνει τη συνδιαλλαγή η τράπεζα, μπορεί να μην έχει χρήματα λογαριασμός, επειδή χρεωστική σημαίνει ότι υπάρχουν λεφτά στο λογαριασμό, επομένως γίνεται αυτόματα withdrawal. Μπορεί φυσικά έτσι να έχει γίνει εκείνη τη στιγμή ένα στιγμιαίο glitch στο σύστημα. Δηλαδή, καλό είναι να το ξανακάνετε από την αρχή, από τη στιγμή που σας έχει έρθει email ότι έχει ολοκληρωθεί η συνδιαλλαγή, τότε έτσι δεν έχει γίνει η συνδιαλλαγή. Εντάξει, το σύστημα είναι ιδιαίτερα απλό. Το μόνο που έχει να γράψει είναι τον κωδικό σας, της κάρτας, έτσι. Πίσω τα τρία τελευταία μικρά νουμεράκια που έχει η κάρτα όταν την γυρίσετε ανάποδα. Το ονοματεπώνυμο, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο κτλ. Και ολοκληρώνεται η συνδιαλλαγή. Να τονίσω εδώ το εξής, ότι δεν είναι υποχρεωτικό ο καθένας να γραφτεί με δική του πιστωτική κάρτα. Δηλαδή μπορεί να μου πει κάποιος, μα δεν έχω πιστωτική κάρτα, τι να κάνω, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Κακός για εμένα, αλλά μπορούνε, ας πούμε, έχουμε άτομα που γραφτήκανε με την ίδια πιστωτική κάρτα. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή, επειδή κάποιος θέλει να γραφτεί στο τουρνουά, να γραφτεί με τη δική του προσωπική πιστωτική κάρτα. Μπορούν, ας πούμε, πέντε αθλητές να γραφτούν με την ίδια πιστωτική κάρτα και τα βρίσκουν μεταξύ τους. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Απλά το καλύτερο είναι να είναι η κάρτα πιστωτική, γιατί ξέρω, από όσο το έχουμε δει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι χρεωστικές να ξέρετε ότι έχουν αυτή τη δυσκολία και συνήθως αυτή η δυσκολία δημιουργείται από τις τράπεζες που τις εξέδωσαν. Δεν δημιουργείται το πρόβλημα από το σύστημα αυτό καθ' αυτό. Γι' αυτό προσέξτε το. Άμα λοιπόν έχει κάποιος κάποιο πρόβλημα με την κάρτα του ή οτιδήποτε, πιάνει το συναθλητή του που έχει γραφτεί στο τουρνουά κτλ. Φίλε μου, να κάνουμε λίγο ένα registration στα γρήγορα, να το κανονίσουμε μεταξύ μας, να τη βρούμε την άκρη. Είναι κάτι καινούριο, έτσι. Προφανώς δεν είναι και ό,τι είναι καινούριο πολλές φορές έτσι, έχει αυτά τα μικροθεματάκια, αλλά αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το λύσετε. Δεν γίνεται να δεχτούμε μετά, γιατί κάποια παιδιά μου λένε να πληρώσουν μάλλον τη συμμετοχή μας στο τουρνουά εκείνη την ημέρα. Δεν γίνεται διότι δεν μπορούν να περαστούν στο σύστημα, στα brackets, να φτιάξουμε τις λίστες, να βγουν οι λίστες με τους αθλητές, σε ποιο πρωτάθλημα παίζει, σε ποια κιλά, ζώνη. Μετά θα γίνει ατελείωτο μπάχαλο. Γι' αυτό προσπαθήστε να βρείτε την άκρη αυτό όπως σας περιέγραψα πριν. Άμα υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία στο σύστημα, έτσι παρουσιάζει δηλαδή το σύστημα μια δυσκολία, έτσι φυσικά έτσι θα το δούμε, θα ενημερωθούμε και θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Πάντως προς το παρόν οι εγγραφές προχωρούν κανονικά. Έχουν γίνει ήδη αρκετές εγγραφές, κάθε μέρα γίνονται απάνω τα περισσότερες από την προηγούμενη. Όπως είπα, όλοι γράφονται τελευταία στιγμή. Αλλά όταν γραφόμαστε τελευταία στιγμή, δυστυχώς αυτά είναι και προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν με ένα καινούριο σύστημα γύρω που δεν το έχετε χρησιμοποιήσει πολύ. Αυτό και ελπίζω εύκολα να βρεθεί άκρη στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ήδη κάποιες τέτοιες περιπτώσεις έχουν λυθεί. Ευχαριστώ πολύ.